Γιατί με είπες Κώστα. Μόνο το μουσί έχουμε ίδιο. Πάμε. Μία από τις μεγαλύτερες καλλιέργειες στην Ελλάδα είναι το βαμβάκι. Το βαμβάκι έχει διάφορα στάδια. Το τελικό στάδιο είναι το στάδιο της εκκόκκισης. Και σε αυτό το βίντεο, μαζί με το φίλο και συνεργάτη τον Τάσο τον Αυγερινό, από την Αυγή ΕΠΕ. Τάσο, καλησπέρα και σήμερα. Καλησπέρα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Στην περιοχή Μελέτη, στα οικοκυστήρια της Αυγή. Είμαστε σε δύο οικοκυστήρια εδώ πέρα. Υπάρχουν δύο μονάδες της τάξης των 450 τόνων το 24ωρο η κάθε μία δυναμικότητα. Ποιο είναι το πρώτο στάδιο που θα συναντήσουμε μέσα στο οικοκυστήριο, από τη στιγμή που παραλάβουμε το βαμβάκι? Με το που μπει το βαμβάκι μέσα στο χώρο μας, ζυγίζεται, παραλαμβάνεται και πηγαίνει στο χώρο των αποθηκών για να ξεφορτωθεί. Σε ένα από τα δύο οικοκυστήρια. Ξεφορτώνεται και μετά ξεκινάμε την ταξινόμηση και αναποικιλία αναλόγως την περιοχή που έρχεται και γίνεται μετά η εκκόκκιση. Η εκκόκκιση γίνεται και από τις δύο μονάδες και βγαίνουν τα τελικά μας δέματα, αυτά που καθόμαστε εδώ. Οι καναπέδες μας για το σημερινό βίντεο. Μπορούμε να πούμε λίγο αναλυτικά τα διάφορα στάδια? Ναι. Δηλαδή με το που ξεφορτωθεί το βαμβάκι. Είχαμε δει και πριν σε κάποια πλάνα που πήραμε, κάποιους ημάντες, κάποιες ταινίες φόρτωσης όπως τις ονομάζεις. Ναι. Όταν ξεφορτωθεί το βαμβάκι στις αποθήκες μας, μετά ταξινομείται ανά περιοχή και ποικιλία και αναλόγως το βαθμό υγρασίας που έχει, πόσο γρήγορα πρέπει να εκκοκιστεί. Ένα υγρό βαμβάκι δεν μπορεί να περιμένει καθόλου γιατί θα ανάψει και θα αλλάξει το χρώμα του. Πρέπει να το εκκοκίσουμε την ίδια μέρα που θα μας έρθει περίπου. Γι' αυτό και αποφεύγουμε τα υγρά βαμβάκια. Επομένως, πάμε να το δούμε στάδιο-στάδιο. Τι έχουμε? Έχουμε το φορτωτή, ο οποίος φορτώνει το βαμβάκι στον ημάντο τροφοδοσίας και στη συνέχεια. Μετά πηγαίνει μέσα στα μηχανήματα, στον αυτόματο τροφοδότη μας, ο οποίος μετά την τροφοδοσία πηγαίνουμε στο πρώτο στάδιο ξύρανσης, το οποίο έχει μια σχετική υγρασία το βαμβάκι. Πάντα όταν έρχεται από το χωράφι χρειάζεται μια ξύρανση. Στο πρώτο στάδιο γίνεται το πρώτο στάδιο που φεύγει η υγρασία. Δεύτερο στάδιο είναι το πρώτο καθαριστήριο. Το οποίο τι ακριβώς καθαριστήριο, τι κάνει? Είναι ανοιχτικά μηχανήματα για να ξεχωρίσουμε τις ξένες ύλες που περιέχει το βαμβάκι. Άρα, μας κρατάει το προϊόν το οποίο χρειαζόμαστε για να εκκοκίσουμε στο τέλος της διαδικασίας και το υπόλοιπο που δεν χρειάζεται το πετάει σαν υπόλοιπο. Το υπόλοιπο το πετάει, ναι, σαν υπόλοιπο. Σωστά. Πρώτο καθαριστήριο, μετά έχουμε πάλι ξύρανση. Δεύτερη ξύρανση, το δεύτερο στάδιο. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο δεύτερο καθαριστήριο και έπειτα πάμε στον κοχλία τροφοδοσίας, ο οποίος τροφοδοτεί τις τρεις εκκοκκιστικές μηχανές. Επομένως, φτάνουμε στο τελικό στάδιο της εκκόκκισης. Ακριβώς είναι το προϊόν το οποίο μας ενδιαφέρει τώρα, το εκκοκκισμένο βαμβάκι. Βαμβάκι, σωστά. Για πες μας τη διαδικασία της εκκόκκισης, τα μηχανήματα τι κάνουν? Αφού έχει καθαριστεί καλά το βαμβάκι μας από ξένες ύλες και έχει φύγει η περιττή υγρασία που περιέχει, είμαστε στο στάδιο της εκκόκκισης. Είναι πριόνια τα οποία απορροφούν την ίνα πάνω από το βαβακόσπορο. Ο βαβακόσπορος πέφτει δια της βαρύτητας κάτω και η ίνα πηγαίνει να ξανακαθαριστεί από τις πιο κοντές ίνες και μετά να γίνει το δέμα μας το οποίο καθόμαστε εδώ πέρα. Τελείωσε η εκκόκκιση. Έχει φτάσει το τελικό μας προϊόν στα δεμάτια τα οποία βλέπουμε και εδώ πίσω μας και σε όλες τις αποθήκες εδώ που γυρίσαμε μαζί με όλη την ομάδα. Από αυτό το προϊόν θέλουμε να δούμε το τελικό στάδιο που είναι ο ποιοτικός έλεγχος. Ναι. Ωραία. Να κάνουμε μία παύση, να πάμε λίγο μέσα στον ποιοτικό έλεγχο να το δούμε και ξαναεπιστρέφουμε. Σωστά. Μετά πολύ. Ναι. Πάμε. Επομένως, Τάσο, φτάσαμε στο τελικό στάδιο της εκκόκκισης του βαμβακιού που είναι ο ποιοτικός έλεγχος. Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο με απλά λόγια ποια είναι τα στάδια? Πρώτο στάδιο. Ξεκινάμε στην μέτρηση της ίνας στο μάικρονερ. Το μάικρονερ είναι η μέτρηση το πόσο χοντρή είναι η ίνα και το πόσο όρημη είναι η ίνα. Το επόμενο στάδιο είναι το color grade, το χρώμα του βαμβακιού δηλαδή. Μετράμε την κιτρινίλα και τη λευκότητα. Έπειτα ερχόμαστε στο μήκος ίνας, το οποίο μήκος ίνας είναι αναλόγως με την ποικιλία και το πόσο έχει στρεσαριστεί το βαμβάκι κατά την καλλιέργεια και βλέπουμε μετά αντοχή και ομοιομορφία. Άρα, μιλάμε για το μικρονέρ, που είναι το πρώτο στάδιο που κοιτάζουμε στο ποιοτικό έλεγχο. Mm-hmm. Πες μας λίγο τα στάδια, πώς το βλέπουμε το μικρονέρ. Ζυγίζουμε 10 γραμμάρια ίνας, την οποία την τοποθετούμε με το χέρι μέσα στην υποδοχή. Μετράει με αέρα το πόσο γρήγορα θα περάσει ο αέρας μέσα από την υποδοχή και αυτή η μέτρηση μας βγαίνει στον υπολογιστή. Είδαμε πόσο υπολογίζουμε το μικρονέρ, πώς το μετράμε και πάμε μετά, είπαμε, στο χρώμα, στη λευκότητα ή στην κιτρινοπότητα του δείγματος. Μπράβο, ή στην κιτρινίλα. Ή στην κιτρινίλα. Πώς ακριβώς? Εδώ αυτή η λάμπα που καλυμπράρεται καθημερινά, μετράμε τη λευκότητα και την κιτρινίλα της ίνας.
η οποία είναι ένας δείκτης για το τι τιμή και τι ποιότητα είναι αυτό το βαμβάκι. Άρα, πώς επηρεάζεται η κιτρινίλα ή η λευκότητα του δείγματος? Επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες όπως είναι την ποιότητα του νερού, την ποιότητα του χώματος και όλα αυτά. Και η ποιότητα του νερού το επηρεάζει. Ναι. Okay. Τελειώσαμε και με το χρώμα και πάμε να δούμε τώρα πώς βρίσκουμε την αντοχή και το μήκος της σίνας. Σωστά. Παίρνοντας τον δειγματολήπτη, παίρνουμε δείγμα από την γνέθα, παίρνουμε το δείγμα, το βάζουμε στο μηχάνημα με το βουρτσάκι το οποίο το προετοιμάζει για να το δεχτεί ο μετρητής, μας το ετοιμάζει, μας το χτενίζει καλά και το μηχάνημα το παίρνει μέσα και μας βγάζει την ένδειξη. Αντοχή και μήκος. Εδώ βλέπω τώρα στα δύο δείγματα που έχεις, ότι είναι ένα δείγμα, το αρχικό δείγμα, σωστά, το οποίο έχουμε βάλει το δείγμα μας εδώ μέσα, και εδώ βλέπουμε ότι έχει κάνει μία τομή που πρακτικά έχει κρατήσει ένα μέρος από το δείγμα μέσα σωστά, στο μηχάνημα. Ναι. Okay. Είναι ο τρόπος και η μέθοδος η οποία βγάζουμε το μήκος της σίνας. Επομένως, Τάσο, είδαμε και τον ποιοτικό έλεγχο, ποια είναι τα διάφορα στάδια και ποια είναι η σημασία όλων αυτών. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν για μία ακόμη φορά στο κανάλι μας. Θα κάνουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και να μάθουμε κάτι το οποίο οι περισσότεροι μπορεί να είναι ένα προϊόν το βαμβάκι, το οποίο το έχουμε στην καθημερινότητά μας, σε διάφορες εφαρμογές, οποίες πολλές δεν τις γνωρίζουμε κιόλας. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμη πολλά βίντεο να γυρίσουμε και να μάθει ο κόσμος. Σίγουρα. Τι κάνουμε τώρα. Έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω λίγο μία διευκρίνηση καταρχάς. Είναι κάτι το οποίο μας χτύπησε σε όλη την ομάδα πάρα πολύ. Έχουμε δει κάποια αυτοκόλλητα στα δεμάτια, τα οποία γράφουν Αγκρο 2. Να πούμε λίγο στον κόσμο ακριβώς τι σημαίνει το Αγκρο 2. Ναι, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά Αγκρο 2.1 και Αγκρο 2.2, το οποίο σημαίνει ότι πουλάμε ένα βαμβάκι αυτή τη στιγμή αναγνωρισμένο προς το εξωτερικό. Ένα βαμβάκι το οποίο τηρεί όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης αυτού του μέτρου με σκοπό να μπορούμε να παίρνουμε μια υπεραξία και εμείς και σε προέκταση και η παραγωγή μας. Αυτό θα ήταν ωραίο σε ένα επόμενο βίντεο να καθίσουμε λίγο και να το δούμε αναλυτικά τι είναι, γιατί ενδιαφέρει τόσο τον κόσμο σαν καταναλωτικό κοινό, αλλά όσο και σαν μια βιώσιμη λύση της χώρας μας ως προς το εξωτερικό. Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο δίνει αυτό το πρόγραμμα, αυτή η πιστοποίηση, ας το πούμε πιο σωστά, ή πρωτόκολλο. Τι είναι ακριβώς? Μία πιστοποίηση του Agro, το οποίο μετά αυτό το βαμβάκι έχει credits BCI. Και πριν κλείσουμε το σημερινό βίντεο, θέλουμε να μας πεις από τη δικιά σου σκοπιά που εξυπηρετείς το βαμβάκι, ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το μέλλον του ελληνικού βαμβάκι? Το μέλλον. Ανοίγεις τώρα ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγροτιά είναι πάρα πολύ μεγάλες τα τελευταία χρόνια. Πηγαίνουμε σε ένα πολύ ποιοτικό βαμβάκι και βάσει των πιστοποιήσεων είμαστε το νούμερο ένα στην Ευρώπη. Άρα, εφόσον λες ότι είναι ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις, ας το κόψουμε εδώ, να δώσουμε ραντεβού για ένα επόμενο βίντεο και να το συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Μεγάλη μου χαρά. Τάσο, σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που είσαι μαζί μας.